Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχώρησαν οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου ενάντια στο πρόγραμμα εθελουσίων απολύσεων. Ο Γενικός Σύμβουλος ΟΤΟΕ, Ανδρέας Δαβαλάς, μίλησε στο Επιλογές και ανέφερε πως με αφορμή την τελευταία απόφασή της, η Τράπεζα στοχοποιεί τους εργαζόμενους και οθεί σε αναγκαστική εθελούσια 780 εργαζόμενους. Πραγματοποιήθηκε σήμερα 24 ώρες πανελλαδική απεργία στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είχε αρκετά μεγάλη συμμετοχή, με αφορμή την τελευταία απόφαση της διοίκησης της τράπεζας να στοχοποιήσει και να οδηγήσει σε αναγκαστική εθελούσια 780 εργαζόμενους. Σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως δεν πρόκειται για εθελούσια. Είναι μια στοχοποίηση 780 συναδέλφων μας, οι οποίοι είναι εμπειροί, οι οποίοι έχουν κριθεί κατ' επανάληψη από την ίδια την τράπεζα ότι είναι επαρκείς, και η τράπεζα θέλει απλώς να τους, με το πρόσχημα της εθελούσιας, να τους εξαναγκάσει σε παρέτηση. Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα πολύ πιο εκβιαστικό από τα προηγούμενα, καθώς είχε εξ αρχής προχωρήσει στην παρουσίαση του νέου μοντέλου λειτουργίας των καταστημάτων και στη μη απόδοση ρόλων σε πολλούς εργαζόμενους του δικτύου, οι οποίοι από τις 19.500 μειώθηκαν στις 8.000 και η συρρήκνωση συνεχίζεται, αναφέρει ο κύριος Δαβαλάς. Αυτό είναι μια συνέχεια της στρατηγικής που ακολουθεί όλα τα τελευταία χρόνια η τράπεζα, η οποία έχει να κάνει με τη συρρήκνωση του δικτύου και του αριθμού των εργαζομένων στα πλαίσια μιας νέας δομής καταστημάτων και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Μείωση προσωπικού, επομένως. Μείωση προσωπικού κατ' επανάληψη και επιθετική. Αν σκεφτείτε ότι η Πειραιώς έχει ενσωματώσει 7 τράπεζες και είχε γύρω στους 19.500 εργαζόμενους, αυτή τη στιγμή απασχολεί περίπου 8.000 εργαζόμενους και η συρρήκνωση συνεχίζεται, η οποία για μας πια είναι αδικαιολόγητη, αντεργατική και έχει άμεσες συνέπειες στην ποιότητα της εξυπηρέτησης του πελατειακού κοινού ανά την Ελλάδα. Το σχέδιο της συρρήκνωσης που έχει ως συνέπεια τη μείωση των θέσεων εργασίας θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2024. Ακόμα νέο σχέδιο συρρήκνωσης μέχρι το τέλος του 24, ευαισθητοποιήσουμε και τις τοπικές κοινωνίες απέναντι σε αυτή την αδικαιολόγητη συρρήκνωση, η οποία και δημιουργεί προσκόμματα στην εξυπηρέτηση των πελατών και έχει σαν συνέπεια την απώλεια θέσεων εργασίας, εκατοντάδων θέσεων εργασίας που στην επαρχία είναι δύσκολο οι τραπεζικοί να βρούνε κάποια άλλη απασχόληση, και κυρίως είναι αντιαναπτυξιακή. Δηλαδή η τράπεζα είναι παροχή υπηρεσιών. Όταν μειώνεις το προσωπικό, πέφτει η ποιότητα των υπηρεσιών. Φαντάζεται η τράπεζα ότι μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη κατά αυτόν τον τρόπο. Κάτι το οποίο για μας είναι αδιέξοδο.